Ίσως με τον καιρό, ίσως να λησμονήσω. Τεράστια επιτυχία του. Ίσως από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μπάμπη Τσετίνη. Τραγούδησε πολύ μεγάλες επιτυχίες και θεωρείται ένας από τους γνησιότερους εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού. Πρόκειται για τον Μπάμπη Τσετίνη, ο οποίος γεννήθηκε στη Δράμα στις 15 του Φλεβάρι του 1941. Γεννήθηκε λοιπόν στη Δράμα και έζησε στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60. Την ίδια περίοδο ανέβηκε για πρώτη φορά στο Πάλκο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία με το τραγούδι «Το κορίτσι μου χορεύει» του Βασίλη Καραπατάκη σε στίχους Χρήστου Κολοκοτρώνη. Τα επόμενα χρόνια γνώρισε την επιτυχία με τα τραγούδια όπως «Ο βρεγμένος βροχή δεν φοβάται», «Το ίσως», «Το μπορεί», «Αμφιβολία», «Κενό το ήξερα», «Τον Δερβενιώτη και Βίρβου», «Στο παλιό το μονοπάτι» του Βαρτάνη, «Ό,τι αρχίζει ωραίο» του Σπύρου Σκορδίλη, «Με ποιο δικαίωμα» τον Βασιλιάδη Πυθαγόρα, «Να χαρεί στα μάτια σου καλέ, η φτωχολογιά θα ζήσει». Συνεργάστηκε επίσης με τον Χρήστο Λεοντή, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Μιτσάκη, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, «Στο Πάλκο με τον Μάνο Παπαδάκη» και την Κέτι Γκρέι και επίσης τη Λίσσα Διαμάντη. Ηχογράφησε γύρω στα 200 τραγούδια και εμφανιζόταν σε μαγαζιά ακόμη και τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπέφερε από σοβαρά προβλήματα υγείας. Το 2005 έγινε συναυλία για οικονομική βοήθεια προς τον ασθενή τότε Τσετίνη. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στις 29 Σεπτεμβρίου του 2007 σε ηλικία 66 ετών και κηδεύτηκε από το νεκροταφείο του Βύρωνα. Όπως σας είπα, η θρυλική φωνή σίγασε για πάντα το 2007. Δυστυχώς για το λαϊκό τραγούδι. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή Του. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Γεια σας.